Βρεθήκαμε στο φανάρι Ροδόπης και καταγράψαμε άκρος καλοκαιρινές εικόνες με λιόμενους που επισκέφτηκαν την παραλία, ντόπιους αλλά και αρκετούς τουρίστες. Κάθε άλλο παρά μια χώρα σε κρίση θυμίζει η εικόνα εδώ στο φανάρι της Κομωτινής. Ο κόσμος περνάει καλά, χαίρεται τον ήλιο και τη θάλασσα. Ανάμεσα στον κόσμο, πολλοί τουρίστες από Βουλγαρία αλλά και Τουρκία. Περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ στο φανάρι γιατί είναι καθαρά τα νερά. Απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας, τον ήλιο, κάνουμε την ηλιοθεραπεία. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει από Γερμανία εδώ και 2 εβδομάδες στους γονείς μου. Μια χαρά. Δεν ξέρω. Βλέπω ο κόσμος βγαίνει, κάνει, ράνει. Μια χαρά σας βρίσκω. Τέλεια. Απολαμβάνουμε τον καλό καιρό. Μια που έχει καλό καιρό, ενώ μας έβρεχε τόσες μέρες, είπαμε να έρθουμε. Γιατί όχι. Ωραία είναι. Η παραλία είναι ωραία. Έχει πολύ ζέστη. Αν και εργάσιμη σημερινή ημέρα, πολίτες όλων των ηλικιών τίμησαν δέοντος τις κοντινές τους παραλίες, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς εν μέσω του καλοκαιριού. Μπορεί κάποιος να έρθει και να περάσει όλη τη μέρα του εδώ πέρα. Και Έλληνες και ξένους που έχει ανοίξει από τη Βουλγαρία τώρα έχουν ανοίξει τα σύνορα. Από την Τουρκία έρχονται. Από τις γειτονικές πόλεις. Τώρα ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Μας τα χάλασε και λίγο ο καιρός φέτος, λίγο η κρίση. Τώρα ξεκινάει και στρώνει λίγο η δουλειά μας. Όπως βλέπετε, οι παραλίες του Φαναρίου και γενικότερα της περιοχής φημίζονται για την καλή θάλασσα, για την καλή άμμο, για όλα. Καθαρά νερά, καθαριότητα. Είναι η ωραία θάλασσα, ο άμμος, ο κόσμος. Θάλασσα, τι άλλο. Ηλιοθεραπεία, παιχνίδια με ρακέτες, καφέ και φαγητό δίπλα στο κύμα, δροσιστικά κοκτέιλς και απολαυστικές βουτιές ήταν λίγα από όσα μπορούσαν να χαρούν όσοι επισκέφτηκαν την παραλία του Φαναρίου. Το σημείο αυτό αποτελεί αγαπημένο προορισμό, αφού μπορεί να προσφέρει κυριολεκτικά ό,τι ζητήσουν οι επισκέπτες, από οργανωμένες εγκαταστάσεις για φαγητό και ποτό, άνεση στις τιμές ξεκούρασης μέχρι απέραντες σαμουδιές και πεντακάθαρα νερά. Γι' αυτό άλλωστε φαίνεται να το προτιμά μεγάλη μερίδα του κόσμου. Έχουμε τα πάντα από ποτό, καφέ, σνακς, αν θέλει κάποιος να φάει, κάποιο φρούτο, κάποια σαλάτα με γιαούρτι. Έχουμε παραδίπλα εστιατόριο με πολύ καλό φρέσκο ψάρι. Έχουμε μια πολύ ωραία παραλία, γενικά όλο το φανάρι. Όλο το φανάρι και αρρωγή μαζί, γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ δεν πληρώνουν ξαπλώστρα, δεν πληρώνουν τίποτα, ούτε ομπρέλα. Απλώς πληρώνουν ένα καφέ, θα πάρουν ένα καφέ στα 3 ευρώ και κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ στην ξαπλώστρα τους και έχουν τα ντουζ τους, έχουν τις τουαλέτες καθαρές, έχουν τα πάντα καθαρά. Μια χαρά όλα, ρακέτες, ήλιος, καφέ, όλα καλά. Πρώτη φορά ερχόμαστε φέτος εδώ. Συνήθως πηγαίνουμε στην άλλη μεριά της Ροδόπης, στη Μαρόνια, αλλά για πρώτη φορά που ήρθαμε είναι πολύ ωραία. Λόγω καιρού, λόγω πολιτικών, γενικά γινόταν χαμός, αλλά είναι ωραίο εδώ, θα ερχόμαστε. Μου αρέσει πολύ εδώ, μου αρέσει η θάλασσα, ο κόσμος, μια χαρά είναι. Βαλά, μπροσα, αρικά πιέν. Ιουνάνια, συντάμα, σημαντή κρίσμα. Βαλά, μπαίνει μισή νέρχεη. En çok hoşuma giden deniz, das Meer. Βούλγαροι, Τούρκοι και Ρουμάνοι είναι ο κύριος όγκος των ξένων τουριστών, μας εξηγούν οι επαγγελματίες του τουρισμού που δραστηριοποιούνται εδώ. Επισημαίνουν ωστόσο ότι είναι ιδιαίτερα μειωμένη η κίνηση κυρίως των Ελλήνων τουριστών αλλά και αρκετών του εξωτερικού λόγω των τελευταίων γεγονότων στη χώρα. Τώρα λόγω της κατάστασης πολιτικής είναι αυτά και πέρσι οι Βούλγαροι που ερχόταν έχουν σπάσει λίγο και εμείς ως συνήθως δουλεύουμε πολύ με Βουλγάρους. Και οι Βουλγάροι φέτος είναι λίγο πολύ μουδιασμένοι. Γιατί από ό,τι ακούω και μαθαίνω, ότι και στη χώρα τους λένε ότι όταν πηγαίνετε στην Ελλάδα να προσέχετε να έχετε πετρέλαιο, να έχετε βενζίνη στα μάξια σας, να έχετε λεφτά. Και είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ βλέπω ότι χτυπήσαμε πάρα πολύ πίσω. Τους Έλληνες τουρίστες δεν μου τους αναφέρετε καθόλου. Τι να τους κάνω, πού να τους βρούμε τους Έλληνες τουρίστες.